Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πάνω από 15 φορές είχε καεί από αγνώστους ολοσχερός στο βιβλιοπωλείο του Άδων Γεωργιάδη στην οδό Σόλωνος. Μετά από 20 χρόνια, αναγκαστήκαμε δυστυχώς να κλείσουμε το βιβλιοπωλείο μας στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε δεχτεί ως γνωστόν 16 επιθέσεις. Δεν μπορούσαμε πια μέσα στην κρίση να χρηματοδοτούμε. Οι εμπρισμοί ήταν αρκετοί για να γονατίσουν οικονομικά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που κάθε φορά αναγκαζόταν να πληρώνει από την τσέπη του τις ζημιές. Δεν μας ασφάλιζε κανένας, παρά διάφορες παπούδες που ακούγονται να το κάνουμε για την ασφάλεια. Εμείς ήμασταν ανασφάλιστοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, λόγω των διαδικών επιθέσεων. Ο Άδωνς Γεωργιάδης αναγκάστηκε να μεταφέρει σε άλλο δρόμο της Αθήνας στο βιβλιοπωλείο του, αλλά όπως λέει ο ίδιος, με τις χειρότερες συνθήκες. Το λουκέτο έδειχνε αναπόφευκτο. Η μεταφορά του βιβλιοπωλείου του Άδων Γεωργιάδου εδώ στην οδό Ακαδημίας 69 δεν ωφέλησε τίποτα, καθώς αναγκάστηκε να το κλείσει, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν μπορούσε ούτε καν να βάλει ταμπέλα, καθώς φοβόταν ότι θα του το κάψουν. Στη λογική του να μην γίνουμε στόχος, δεν βάλαμε την πινακίδα των εκδόσεων Γεωργιάδη κτλ., ώστε να μην έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα, αλλά χωρίς να μπορούμε να διαφημίσουμε το βιβλιοπωλείο μας, δεν μπορεί να ξέρει ακόμα το δικό μας βιβλιοπωλείο, δεν μπορούσε να τρέξει. Οι αλλεπάλληλοι εμπρισμοί αλλά και το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου είχαν προκαλέσει στο παρελθόν τη συμπαράσταση στο Ράδιο Αρβίλα και το Αντώνη Κανάκη. Η μαγεία της δημοκρατίας είναι όχι μόνο να ανέχεσαι, γιατί είναι λάθος αν ανέχεσαι, αλλά να παλεύεις για να μπορεί ο Άδωνης να έχει το βιβλιοπωλείο του ανοιχτό και να πουλάει τα βιβλία με αυτές τις ιδέες. Τον ευχαριστώ γι' αυτό, τον τιμά αυτό που είπε. Νομίζω όμως ότι είπε κάτι το πολύ αυτονόητο, γιατί σα επαναλαμβάνω, το να πει κάποιος χαίρομαι να καίγεται ένα βιβλιοπωλείο. Η οικονομική κρίση στάθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο και για τον Άδων Γεωργιάδη, που μετά το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου προωθεί πλέον τα βιβλία του μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές.